Ο κορονοϊός και οι απαγορεύσεις της κυβέρνησης σκέπασαν τη ζωή πολλών εκατομμύριων παιδιών νέων και οικογενειών με τον μανδύα δύσκολων συναισθημάτων, οθώντας πολλούς ειδικού να κάνουν λόγο για καταστροφή της ψυχικής υγείας μιας ολόκληρης γενιάς. Μάλιστα δεν φαίνεται να αφήνουν ήσυχα τα παιδιά, καθώς οι κυβερνήσεις ζητάνε να εμβολιαστούν επιτακτικά χωρίς κανείς να γνωρίζει αν αυτό θα επιδράσει περαιτέρω αρνητικά. Την πραγματικότητα αυτή αποκαλύπτει το The State of the World Children 2021 που δημοσίευσε η UNICEF με αφορμή τη Διεθνή Διάσκεψη για την Ψυχική Υγεία που διοργανώνεται στο Παρίσι με τίτλο Mind Our Rights Now. Η Γενική Διευθύντρια της UNICEF τονίζει «Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι σημαντικές, όμως δεν πρόκειται παρά για την κορυφή του παγόβουνου». Πριν καν ξεσπάσει η πανδημία, πολλά παιδιά υπέφεραν από προβλήματα ψυχικής υγείας και δεν λάμβαναν την κατάλληλη θεραπεία. 166 εκατομμύρια έφηβοι ηλικία 10 έως 19 ετών παγκοσμίως αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική διαταραχή. Στην Ελλάδα το ποσοστό που καταγράφεται με στοιχεία του 2019, πριν δηλαδή από το ξέσπασμα της πανδημίας, είναι ακόμα μεγαλύτερο. Το 18% παιδιών και εφήβων 10 με 19 ετών αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική διαταραχή. Συγκεκριμένα πρόκειται για το 17,4% των αγοριών και 18,7% των κοριτσιών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σχεδόν 46.000 έφηβοι αυτοκτονούν κάθε χρόνο, γεγονός που καθιστά την αυτοκτονία μία από τις πέντε βασικές αιτίες θανάτου, για αυτή την ηλικιακή ομάδα, επισημαίνει η UNICEF.